Εμείς, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στο στούντιο. Μαζί μας είναι ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης. Κύριε Αυλωνίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ που με καλέσατε. Εμείς που αποδεχτήκατε την πρόσκληση, γιατί ακούμε πολλά πράγματα. Να, τώρα η Σοφία μας μετέφερε, λένε στο συνέδριο όσοι έχουν απομείνει δηλαδή, αποστάτης ο Στέφανος Κασσελάκης, ότι φαίνεται να νιώθουν χαρούμενοι που έφυγαν οι άνθρωποι που τον ακολουθούν από το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω όμως ένα σχόλιο πρώτα απ' όλα για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε αυτό, πώς κατέληξε αυτό το συνέδριο, γιατί ένα κόμμα πήγε στο συνέδριο, αλλά φύγαν δύο. Καταρχάς, πολύ σωστά η συνάδελφός σας είπα ότι είχε προαναγγελθεί όλη αυτή η κατάσταση, παρά το γεγονός ότι πιέζαμε στην κατεύθυνση να ακολουθούν οι νόμιμες διαδικασίες. Γι' αυτό και έγινε ένας πολύ μεγάλος προεκλογικός αγώνας για να πετύχουμε να εκλεγούν όσο γίνεται περισσότεροι σύνεδροι. Παρά τα αυτά όμως, οι διαδικασίες που ακολούθησαν στο συνέδριο, τις οποίες παρακολούθησα στιγμή προς στιγμή, ήταν τέτοιες που οι προηγούμενες ήταν, πώς να σας το πω, ένα χάιδι. Αυτό το οποίο έκαναν προχτές μέσα στο συνέδριο, κατά την άποψή μου χτύπησε στην καρδιά του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και έρχονται τώρα και μας μιλάνε ότι εμείς είμαστε αποστάτες, που μέχρι την τελευταία στιγμή ζητούσαμε, παρακαλούσαμε να ακολουθήσει το κόμμα, η ηγεσία, σε εισαγωγικά η ηγεσία του κόμματος, η πλειοψηφία, καλά το λέω, της Κεντρικής Επιτροπής, που πήρε όλες τις εξουσίες στα χέρια της, να κινήσει τη διαδικασία, να μείνουμε όλοι μέσα. Είναι αδιανόητο. Διαπιστώνεται έλλειμμα δημοκρατίας στις διαδικασίες. Όχι έλλειμμα. Είναι η επιτομή, ο ορισμός της έλλειψης δημοκρατικότητας, και οι διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί έχουν το άρωμα μιας φασίζουσας πρακτικής. Τόσο πολύ ψηλά έχω ανεβάσει την όλη υπόθεση, και ως βουλευτής του κόμματος, αλλά και θα έλεγα, το λέω πολλές φορές, και της νομικής μου ιδιότητας. Δηλαδή χτύπησαν τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος. Να υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι σύνεδροι έξω, να μην ανοίγουν οι πόρτες, αυτοί να μπαίνουν από άλλη πόρτα για να κάνουν το σκηνικό στην κύρια αίθουσα, για να φωνάζουν, να ζητοκραυγάζουν, και να ξεκινήσει το συνέδριο, να ολοκληρωθεί το συνέδριο και οι σύνεδροι που ήρθαν από τα 4 σημεία της ελληνικής επικράτησης να μπουν μέσα. Αν αυτό δεν είναι ο ορισμός, δεν είναι η επιτομή μιας φασίζουσας πρακτικής, τι ακριβώς είναι? Και μας λένε αποστάτη σε μένα. Λένε αποστάτη εμένα, ναι. Λένε αποστάτη τον Κασσελάκη, οι οποίοι τον διώξανε. Αυτοί το λένε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ έχουμε φτάσει στα όρια του παραλογισμού. Μακάρι να ήταν ανοησία. Είναι απόλυτη σκοπιμότητα, προσχεδιασμένα τα πάντα. Ωραία, να σας ρωτήσω εγώ κάτι που το αναρωτιέται και πολλοί κόσμος που βλέπει όλες αυτές τις εξελίξεις, είτε είναι κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ είτε όχι. Γιατί όλο αυτό? Γιατί να μικρύνουν το κόμμα, γιατί να διώξουν ένα μέρος του, τι θέλουν να πετύχουν? Η άποψή μου είναι ότι δεν ήταν να διώξουν ένα ή να διώξουν τη Γαλλία, τη Χριστή. Μια στιγμή, άμα έρχεται η κυρία Τζάκρη με ένα στικάκι το οποίο είχε σχεδόν 2.000 ονόματα συνέδρων, υποθέτω είναι άνθρωποι που θέλανε, κοντά στον κύριο Κασσελάκη, που θέλανε να είναι υποψήφιος. Μα ήταν όλοι. Έχετε δει τον κόσμο που είναι απ' έξω. Αυτοί δεν ήταν όλοι σύνεδροι. Ήταν όλοι σύνεδροι. Η συντριπτική τους πλειοψηφία. Ήρθαν από όλα τα σημεία της Ελλάδας. Μου έκανε δε εντύπωση ότι όλοι αυτοί είχαν τέτοια επιχειρηματολογία και τέτοια ζέση να παρακολουθήσουν το συνέδριο και να πάψει αυτή η φοβερή αντιπαράθεση και η εμφύλια σύραξη. Παρά τα αυτά όμως, έβλεπα μια γυναίκα από τα Χανιά, η οποία θα ήταν περίπου 75 χρονών, μου το είπε. Νομίζω ήταν και αυτή που λιποθύμησε, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και ήρθε εδώ πέρα και ήταν 5,5 ώρες, εγώ ήμουν 6,5 ώρες όρθιος. Η γυναίκα ήταν 5,5 ώρες όρθια. Και μας λένε για αποστασία. Μα καλά, δεν τρέπεται ο κύριος Πολάκης, ο οποίος έχει αναδειχθεί στον ιαβέρι του κράτους δικαίου. Κατηγορεί τους πάντες. Λες και έχουμε την εποχή που εγγράφτηκε το μυθιστόρημα «Οι Άθλοι». Είναι δυνατόν να εκτοξεύει συνεχώς κατηγορίες κατά πάντων? Να του θυμίσω λοιπόν, επειδή είμαι αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής του Πόθεν Έσχες, ότι κάνει πάρα πολύ κακό που κάνει όλα αυτά τα πράγματα σε σχέση με τη δήλωση Πόθεν Έσχες. Λέτε δεν υπάρχει θέμα Πόθεν Έσχες. Η δήλωση Πόθεν Έσχες, για να πάρει αυτή τη μορφή, πρέπει να κατατεθεί αρμοδίως, να οριστούν οι ελεγκτές, να ερευνηθεί κατά τον έλεγχο και μετά να δημοσιοποιηθεί. Και λέει ότι θα φύγει ο Κασσελάκης που σήμερα κινεί τη διαδικασία να δημιουργήσει κόμμα, θα φύγει σε ένα μήνα για το εξωτερικό. Μα ποιος είσαι ρε Παύλε, ποιος είσαι ρε αδερφέ, ποιος είσαι εσύ? Από πού πήρες αυτή τη δικαιοδοτική δυνατότητα να καταγγέλεις, να δικάζεις και να του φεκίσεις? Ποιος το έδωσε αυτό το δικαίωμα? Ποιος? Σε κοιτάω στα μάτια. Λοιπόν, ωραία. Και είδαμε όσα είδαμε σήμερα. Έχουμε μια και βροχή καταγγελιών. Τις κατέγραψαν οι συνάδελφοι που ήταν εκεί. Θα δούμε το σχετικό βίντεο αργότερα. Τις παρουσιάσαμε στο δελτίο χθες. Το ερώτημα τώρα είναι από εδώ που πάμε. Γιατί έρχεται η Δευτέρα, υπάρχουν και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους με όσα έχουν γίνει και έχουν προαναγγείλει την ανεξαρτητοποίησή τους. Εσείς είσαστε μέσα στις συσκέψεις με τον κύριο Κασσελάκη. Εγώ το έχω προαναγγείλει εδώ και 2,5 μήνες. Βεβαίως το έχετε προαναγγείλει και επειδή έχετε αυτή ακριβώς τη θέση που σας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζετε κάποια πράγματα, κάποια από αυτά μπορείτε πιθανολογώ να τα μοιραστείτε μαζί μας. Πού πάμε από εδώ και πέρα, τι γίνεται μετά τη Δευτέρα? Σήμερα άκουσα τον Στέφανο Κασσελάκη να λέει ότι από σήμερα, αφού κινούμε μια διαδικασία δημιουργίας ενός νέου φορέα, το οποίο το βάφτισε κίνημα και το όνομα του οποίου θα μπει σε δημόσια διαβούλευση, τον άκουσα να λέει ότι βάζω πίσω και στο παρελθόν όλα τα θέματα που είχαν δημιουργήσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Και από εδώ θα βγαίνω θετικά προς τα έξω, προβάλλοντας τις θέσεις, τις σκέψεις μου στον κόσμο, και θα συναποφασίσουμε όλοι μαζί και για το καταστατικό του κόμματος και για το πρόγραμμα του κόμματος. Όταν θέτει ακόμα και το ίδιο το όνομα, αντιλαμβάνεστε ότι προσβλέπει τη συμμετοχή του κόσμου, θέλει τη συμμετοχή του κόσμου. Αυτό φαίνεται ότι θέλει. Εγώ έχω πει, θα συνεργαστώ με τον Στέφανο Κασσελάκη εφόσον συνδιαμορφώσουμε και το καταστατικό και το πρόγραμμα. Εγώ είμαι αριστερός από τα γενοφάσκια μου και παλεύω για αυτό το σκοπό. Τώρα έχω τάξει στη ζωή μου και δεν με νοιάζει οποιαδήποτε έδρα. Εάν δεν βρω τις απαραίτητες προϋποθέσεις και αν δεν συμβαδίζουν τα χνότα μας με οποιοδήποτε κόμμα και κόμμα που λειτουργεί, να λειτουργούν μέσα στη Βουλή και να μου ζητηθεί να συμμετάσχω σε ένα άλλο κόμμα ή στο κόμμα του κυρίου Κασσελάκη, να ξέρετε ότι θα κοιτάξω και τις λεπτομέρειες και τις κουκίδες ενός καταστατικού και ενός προγράμματος. Όμως θεωρώ ότι επί τόσους μήνες επαφή μου με τον Στέφανο Κασσελάκη μου έχει δώσει αισιόδοξα μηνύματα. Θεωρώ ότι εάν το πολιτικό σύστημα δεν επενδύσει σε νέους ανθρώπους, σε νέες ιδέες, αν δεν επενδύσει σε προγράμματα και σε ιδεολογικούς στόχους τέτοιους έτσι ώστε να προσαρμοστεί στις νέες τις καταστάσεις, το πολιτικό μας σύστημα και τα κόμματα φοβάμαι ότι θα πάθουν πολύ μεγάλη ζημιά, αλλά κυρίως θα πάθει ζημιά η κοινωνία μας. Να σας ρωτήσω εγώ τώρα, με όσα γνωρίζετε, ναι, εκτιμάτε ότι είναι πιθανό έως πολύ πιθανό το σενάριο να δούμε μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα το επόμενο διάστημα στη Βουλή? Κοινοβουλευτική ομάδα για να γίνει θα πρέπει να υπάρξουν ο αριθμός των 10 βουλευτών. Εγώ αυτή τη στιγμή ούτε εξοδοτημένος είμαι, αλλά ούτε μπορώ. Δεν είπα να πείτε ονόματα. Αν εκτιμάτε ότι κινούμαστε προς τα εκεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων, οι οποίοι, βουλευτών, οι οποίοι θεωρούν ότι όλες οι κινήσεις που έχουν γίνει από το κόμμα ήταν αντικαταστατικές, παράνομες κτλ. Και σκέφτονται τις επόμενες κινήσεις τους. Οι κινήσεις τους άλλες είναι παρετούνται από το κόμμα και παραμένουν σε συνεργασία με την κοινοβουλευτική ομάδα. Άλλοι θα παραιτηθούν άμεσα. Άρα λέτε υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ μετά από όσα έγιναν, αλλά δεν θέλουν να πάνε κάπου αλλού. Ναι, διάβασα της κυρίας Γιώτα Πούλου, της αγαπημένης μου συνάδελφου, η οποία θεωρεί ότι θα πρέπει να μείνει για κάποιο καιρό υπό τη μορφή της συνεργασίας με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, ας εξηγηθεί η ίδια απέναντί σας, αν της κάνετε κάποια ερώτηση και την καλέσετε. Ο καθένας είναι ελεύθερος. Έχουμε δημοκρατία. Αλλά να προσέχουν όμως οι σύντροφοί μου που έμειναν στον ΣΥΡΙΖΑ ότι η ύβρις ενίοτε και η προδοσία που έχουν κάνει στο λαό του ΣΥΡΙΖΑ ενίοτε γυρίζει ως μπούμπερανγκ πάνω τους. Ας το κοιτάξουν αυτό. Μην νομίζουν ότι κρατώντας τα κτίρια, τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ θα τους δώσουν εκείνη την εμπιστοσύνη που δυστυχώς έχουμε την έχουμε καταστρέψει με το λαό. Λοιπόν, και το κοντός ψαλμός αλληλούια. Και αυτό το, αν θα το πω σαν μία μεγάλη έξοδος, ανεξαρτητοποίηση από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι αρκετά τα ονόματα που έχουν ακουστεί, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Δηλαδή, ακόμα από το 2015, αν πάμε, είχαν φύγει αρκετά στελέχη στην πορεία, μετά την συμφωνία για το νέο μνημόνιο τότε. Ναι. Μετά είχαμε, αν πάρουμε το ΜέΡΑ25, έχει κόσμο και μέσα από είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα. Η Νέα Αριστερά, άμα την πάρουμε, έχει κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα του κ. Κασσελάκη που σχηματίζεται θα έχει κορμό άτομα μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Τη κ. Κρατοπούλου. Τη κ. Κρατοπούλου, βεβαίως. Οπότε τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι. Του κ. Λαφαζάνη. Του κ. Λαφαζάνη. Είναι πέντε. Έχει διάσπαση σε πέντε κομμάτια. Και σήμερα οι τέσσερις υποψήφοι πρόεδροι μας ονομάζουν αποστάτες. Και θεωρούν ως ικανό να ζητήσει την ψήφο του λαού του ΣΥΡΙΖΑ, του όσο έχει απομείνει, έχει τη δυνατότητα ο κύριος Γκλέτσος, ας πούμε, να συγκριθεί με τον κύριο Κασσελάκη. Τον Κασσελάκη να τον διώχουν, τον Γκλέτσο όμως να τον επιλέγουν ως υποψήφιο, έτσι. Δεν θα αναφερθώ σε πράξεις του ούτε παραλήψεις του. Θεωρούν ότι ο κύριος Πολάκης, ο οποίος δεν ψήφισε τον νόμο περί ομοφύλων ζευγαριών, ο κύριος Γκλέτσος δεν δέχτηκε ποτέ τη συμφωνία των Πρεσπών, έτσι, ότι αυτοί είναι ικανοί να είναι υποψήφιοι. Και κυρίως και πάνω απ' όλα για να δείτε πώς βρωμίζεται η έννοια της πολιτικής, ότι όταν σε βάζει πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Κασσελάκης είναι καλός. Όταν σε βγάζει δεν κάνει ούτε καν για υποψήφιος. Το λέω για τον φίλο μου τον Σωκράτη, το Φάμελο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε και σε αυτό το θέμα, αλλά οι ειδήσεις τρέχουν σε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων. Γίνονται σημαντικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, στη Μέση Ανατολή. Θα τα δούμε όλα. Πρώτα όμως λίγες διαφημίσεις και σε λίγο πάλι.